Τι έχεις στο μυαλό σου τώρα? Ναι, σε ανύποπτο χρόνο, μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, η δική μου τοποθέτηση ήταν ότι ο Παναθηναϊκός κυνηγά το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα που έχουμε δει, ενδεχομένως σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ελληνικά κριτήρια να πιάσουμε, δηλαδή ελληνικά κλαμπ και εθνικές ομάδες, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα μετά το 2004. Αυτό δηλαδή που πέτυχε η εθνική ομάδα, το άπιαστο, το ασύλληπτο, το προσπάθησε και ο Παναθηναϊκός να το πετύχει, έφτασε μέχρι την πηγή, αλλά δεν ήπια νερό. Το γιατί το αναφέρω ότι είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα, θα σου το εξηγήσω αμέσως τώρα. Ο Παναθηναϊκός μέχρι πριν από ένα χρόνο, όχι πάρα πολύ μακριά δηλαδή, όχι αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε το προηγούμενο, ήταν μια ομάδα η οποία είχε καταργήσει όλους τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Ξαφνικά λοιπόν αναλαμβάνει ένας άνθρωπος και μέσα σε 1,5 χρόνο προσπαθεί να καταστήσει τον Παναθηναϊκό απόλυτο πρωταγωνιστή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πρώτα κατακτώντας ένα κύπελο και συνέχεια διεκδικώντας ένα πρωτάθλημα. Απέναντι σε ποιους? Απέναντι σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος έχει πάρει 3 συνεχόμενα πρωταθλήματα, έχει δικό του γήπεδο, έχει αμέτρητα έσοδα από τις ευρωπαϊκές συμμετοχές. Απέναντι σε μια ΑΕΚ που έρχεται με φόρα φέτος, με νέο γήπεδο και με μια ομάδα που την έχει φτιάξει και αυτή από την προηγούμενη χρονιά, έχει κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις, και ένα ΠΑΟΚ που είναι σταθερός πρωταγωνιστής του ελληνικού ποδοσφαίρου εδώ και 5 χρόνια. Άρα λοιπόν, το τέταρτο μπάτζετ έρχεται επί 34 αγωνιστικές, είναι στην πρώτη θέση, και αυτό νομίζω ότι στοιχειοθετεί από μόνο του για το αν άξια ή όχι βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Και απέναντι λοιπόν σε ομάδες οι οποίες έπαιξαν λιγότερα παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό, αυτό ήταν κάτι που σας το έχω ξαναπεί, το είδαμε ξανά, ότι ο Παναθηναϊκός, δεν θα πω αριθμό γιατί τώρα δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, έπαιξε, ας το πούμε, πολλά περισσότερα επίσημα παιχνίδια σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό από μόνο του, σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα, σε συνδυασμό με το ελληματικό ρόστερ σε επίπεδο ποιότητας, στοιχειοθετούσε ένα μικρό θαύμα. Και τι φτάσαμε λοιπόν να δούμε? Φτάσαμε λοιπόν προπαραμονή του συγκεκριμένου αγώνα να γίνεται μια απροκάλυπτη συνεννόηση εις βάρος του Παναθηναϊκού, με στόχο να τον οδηγήσουν να παίξει με αυτόν τον τρόπο που είδαμε ότι έπαιξε σήμερα, δηλαδή μια ομάδα άδεια, χωρίς καμία ενέργεια, χωρίς ένταση μέσα στο γήπεδο. Και πώς θα μπορούσε να έχει ένταση όταν μέχρι και στα σημερινά τεστ βρέθηκαν 16 ποδοσφαιριστές? Δεν μιλάω για το staff, μιλάω μόνο για ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών θα πω έτσι με την ευκαιρία, και αν θέλει ο ίδιος θα το πει και στη συνέχεια, μεταξύ αυτών φυσικά ήταν και ο Γιωβάνοβιτς στους θετικούς. Αλλά ο Γιωβάνοβιτς δεν χρειάστηκε να παίξει. Οι υπόλοιποι χρειάστηκε να παίξουν. Χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν μια ομάδα που έπαιζε για την τιμή της. Όπως έπαιξε και την Τετάρτη την προηγούμενη για την τιμή της. Και νομίζω ότι όλο αυτό προκάλεσε τη συναισθηματική έκρηξη του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, που βλέπει να του κλέβουν μέσα από τα χέρια τον ιδρώτα τον οποίο ενέριξε εδώ και 1,5 χρόνο. Εγώ δεν θα πω μόνο για τη φετινή χρονιά. Το γεγονός ότι ήταν ο ίδιος και η ομάδα του που ανέβασαν πάρα πολύ τον πύχη των προσδοκιών, που δημιούργησαν όλα αυτά τα όνειρα. Μπορείς να μας πεις λίγο, ναι, αν υπάρχει από το ρεπορτάζ κάτι δηλαδή? Μοιάζει ακατανόητη σε όλους. Ανέφερε και ο Αλέξης στο ξεκίνημα της τοποθέτησής του. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, ότι όταν έχεις COVID, τόσα κρούσματα, το Κυριακή Δευτέρα είναι. Δεν ξέρω και εγώ τι λέξη να πω. Την είπε ο Ιβάν. Κοροϊδία. Κοροϊδία, ναι. Γιατί έφτασε η Λίγκα σε αυτή την απόφαση? Καταρχάς ήταν να γίνει ένα ΔΣ που δεν έγινε ποτέ. Προφανώς επικοινώνησε ο πρόεδρος Λίγκας με κάποιους παράγοντες και αποφάσισαν αυτό. Τι αποφάσισαν δηλαδή μια μέρα? Ναι. Με την ΑΕΚ υπήρξε επικοινωνία. Υπήρξε μια κοινή τοποθέτηση τέλος πάντων. Γιατί βόλευε και τον Ολυμπιακό το γεγονός δηλαδή ότι δεν ήθελε να πάει πάρα πολύ μακριά ο συγκεκριμένος αγώνας. Ο Ολυμπιακός έχει έναν τελικό σε εισαγωγικά να δώσει την Κυριακή στην Τούμπα. Δεν ήθελε λοιπόν ο αγώνας αυτός να γίνει προς την Τετάρτη. Ήθελε να παίξει για την τιμή του, ήθελε να παίξει για την ιστορία του. Νομίζω ότι βόλεψε όλους τέλος πάντων αυτή η κατάσταση, ώστε να στηθεί ο Παναθηναϊκός στο απόσπασμα και να κατέβει με αυτόν τον τρόπο που είδαμε σήμερα, ότι κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο. Και με αυτά τα αποτελέσματα, νομίζω ότι μέσα στο γήπεδο φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός είχε ένταση, είχε ενέργεια, είχε πάθος. Πολύ περισσότερο από τον Παναθηναϊκό, που μπορεί να παίζει για ένα τίτλο. Αλλά νομίζω ότι οποιοδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος αντιμετώπιζε το πρόβλημα του κορονοϊού και του έλεγαν μπες να παίξεις 90 λεπτά, 70 λεπτά με υψηλού επίπεδου ένταση, νομίζω ότι κάπως έτσι θα ήταν η εικόνα του. Αλέξη, κάτι θες? Βασίλη.